Ξεχωριστή κινητοποίηση θα πραγματοποιήσει το πρωί της ερχόμενης Πέμπτης στο πλαίσιο της 24ωρης πανελλαδικής γενικής απεργίας στο Εργατικό Κέντρο Ιωαννίνων. Η πρόεδρος του Σωματείου Εμποροϊπαλλήλων και λοιπόν Ιδιωτικών Υπαλλήλων ΟΜΟΥ Ιωαννίνων, Χριστίνα Τουλκιαρίδου, απευθύνε κάλεσμα για μαζική συμμετοχή στην απεργιακή κινητοποίηση την Πέμπτη και στη συγκέντρωση που θα γίνει στις 10 το πρωί έξω από αλυσίδα σούπερ μάρκετ στην πόλη, όπου το τελευταίο διάστημα πραγματοποιούνται πολλές κινητοποιήσεις. Το Σωματείο Εμποροϊπαλλήλων και λοιπόν Ιδιωτικών Υπαλλήλων καλούμε όλους τους εργαζόμενους του κλάδου μας, τους άνεργους, τους νέους, να συμμετέχουν την Πέμπτη στην πανελλαδική απεργία στις 14 του Δεκέμβρη και στην απεργιακή κινητοποίηση του εργατικού κέντρου. Όλα αυτά γίνονται και με τη στήριξη της κυβέρνησης και συνολικότερα του κεφαλαίου μπροστά στο νέο νόμο που θέλουν να περάσουν και ετοιμάζει η κυβέρνηση για το χτύπημα στην απεργία και τη διεκδικητική συνδικαλιστική δράση στο πλαίσιο της τρίτης αξιολόγησης. Βρισκόμαστε σε μια περίοδο που κλιμακώνεται η επίθεση κυβέρνησης και κεφαλαίου απέναντι στην εργατική τάξη και συνολικότερα στο λαό της χώρας μας. Η δίκαιη ανάπτυξη που προωθεί και υπερασπίζεται η κυβέρνηση σημαίνει παραπέρα επίθεση στη ζωή της εργατικής λαϊκής οικογένειας με επιπλέον κατάργηση δικαιωμάτων και κατακτήσεων. Εμείς διεκδικούμε να επαναπροσληφθούν τώρα όλοι οι εργαζόμενοι χωρίς καμιά απόλυση νεοπροσλαμβανόμενου. Να υπογραφεί Εθνική Συλλογική Σύμβαση και επαναφορά με νόμο στα 751 για όσους αμείβονται με το βασικό μισθό ως ελάχιστη βάση για αύξηση στο κατώτερο μισθό. Να καταργηθούν άμεσα όλοι οι αντεργατικοί νόμοι που τσακίζουν τις συλλογικές συμβάσεις. Όχι στις αντεργατικές αλλαγές που αλυσοδένουν τη λειτουργία των συνδικάτων, που εμποδίζουν την προκήρυξη απεργιών και την ανάπτυξη των αγώνων των εργαζόμενων τις εργατικές διεκδικήσεις. Αφορολόγητο όριο 20.000 ευρώ προς αυξημένο 5.000 για κάθε παιδί, κατάργηση των έμφυα και όλων των χαρατσιών, απαγόρευση πληστηριασμών για την εργατική λαϊκή οικογένεια, κανένα σπίτι λέμε στα χέρια τραπεζίτη. Γι' αυτό συνεχίζουμε τον αγώνα μας και δίνουμε το μαχητικό μας ραντεβού στην απεργία την Πέμπτη στις 14 του μήνα. Κάλεσμα για μαζική συμμετοχή στην απεργία την ερχόμενη Πέμπτη απίφθινε και η Αντερσία. Στην περίοδο αυτή που η συγκυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ ΑΝΕΛ παίζει το καλό παιδί της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των ΗΠΑ και έρχεται να εφαρμόσει ό,τι πιο αντιλαϊκό υπάρχει στο όνομα μιας ανάπτυξης, μιας νέας ανάπτυξης, η εργατική τάξη, ο λαός και η νεολαία δέχονται μία επίθεση στους μισθούς, στα εργατικά δικαιώματα, στο κόψιμο των συντάξεων, στους πληστηριασμούς πρώτης κατοικίας, λαϊκής κατοικίας, στις ιδιωτικοποιήσεις και τώρα το πιο 38 είναι η κατάργηση του δικαιώματος στην απεργία. Στη βάση όλων αυτών και δεδομένης απεργίας την Πέμπτη στις 14 του μήνα, καλούμε προσυγκέντρωση στο εργατικό κέντρο στις 10 η ώρα το πρωί, σε συντονισμό με άλλα πρωτοβάθμια σωματεία, με τα πρωτοβάθμια σωματεία. Και τέλος, μετά την απεργιακή κινητοποίηση, καλούμε μαζί με την συντονιζόμενη με την Επιτροπή Αγώνα για την κατάργηση των διοδίων στα διόδια του δροσοχωρίου, ώστε να ξεκινήσει ένας αγώνας για ελεύθερους δρόμους, για ελεύθερη μετακίνηση για όλο το λαό.